Γεια σα, ομάδα, και καλώ ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε νέο πρόμο, χθε όμω ήταν 5η, και τι συμβαίνει κάθε 5η, ανοίγουμε τα Division Rivals Rewards. Σήμερα θα δούμε τα δικά μου Rivals Rewards αυτή τη εβδομάδα που είναι από το Division 1 όπω βλέπετε και στην οθόνη. Τι συμβαίνει εδώ αν και λίγο πιο αργοπορημένη από ό,τι θα ήθελα, πλέον και εγώ ανήκω στο Elite Division. Τα rewards μου παρόλα αυτά είναι από το Division 1, καθώ δεν είχα προλάβει μέχρι τότε να κάνω την άνοδό μου. Rivals Rewards, αν Untreadable πακέτα, Marquee Matchups, Untreadable πακέτα, έχει γίνει γνωστό πλέον. Αυτά είναι τα δικά μου rewards κάθε Πέμπτη. Πάμε να δούμε τι συνέβη όσο εσεί στα σχόλια θα μου κάνετε το δικό σα Division Rivals Check με το τι Division τελείωσατε και τι rewards πήρατε. Πάμε να ανοίξουμε τα rewards. Πάμε να ανοίξουμε τα, τα Division Rivals Rewards. Από το Division ένα, δεν πρόλαβα ωριακά να πάω στο Elite για να ανοίξω τα Elite Rewards αυτή την εβδομάδα, από τα οποία τα έχω ήδη επιλέξει, γιατί ήθελα να παίξω παιχνίδια και έπρεπε να πάρω τα Rewards για να παίξω παιχνίδια. Και έχω επιλέξει το Option 2, που το Option 2 δίνει τα Untradable πακέτα μόνο. Και από Untradable πακέτα στο Division 1 θα ανοίξω αυτή τη στιγμή 2 Prime Gold Players Packs και 2 κατοστάρια. Τα οποία ελπίζω να βγάλω κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι εντεκαδάτο και μετά από αυτά θα κάνουμε και τα Marquee Matchups. Που στην ουσία τα rewards για μένα είναι τα division rival, τα 30 πακέτα και τα market matchup που είναι τα 30 πακέτα. Τα έχω μοιράσει έτσι. Ξεκινάω. Ανοίγω το Prime Gold Players Pack. Πάμε το πρώτο πακέτο. Α, δεν έχουμε ούτε προβολή εδώ. Είναι ο Isaac. Δεύτερο Prime Gold Players Pack. Για να δούμε. Δέχομαι προβολή. ναι. Είναι boards τουλάχιστον. Θέλω να πιστεύω. Είναι cam. Ναι, είναι boards. Είναι mount. Ωραία. Πήγαν τα δύο μικρά πακέτα. Πάμε στα δύο μεγάλα. Στα δύο πολύ καλά πακέτα. Πάμε στα δύο κατοστάρια. Ανοίγω το πρώτο. Είναι walkout. Ξεκινάμε με walkout χρυσό. Είναι σκοτία. Είναι ο Dragleys. Ρόμπερτσον <laughs> 87. Οκ. Okay. Είναι walkout. Δεν είναι ο δεν θα μπορούσε να είναι, άλλωστε. Ναι, εικονέτσια απλά. Σκοτία, ανταρνγκλίζει, ξεκάθαρα. Και έχουμε Ρόμπερτσον, Καστή, Μαρτίνε, Χεσουσνάβα. Οκ. Τελευταίο 100stary. Το ένα 100stary μου έβγαλε walkout. Θέλω να πιστεύω ότι και το επόμενο 100stary θα μου βγάλει επίση walkout. Και γιατί όχι έναν Inform Striker Γάλλο από την Paris Saint Germain. Δεν ζητάω κάτι ακραίο. Το ανοίγω. Είναι Inform. Δεν το πιστεύω. Εhm. Για λίγο, για λίγο πήγα να ψαρώσω, να ξέρετε, μέχρι να εμφανίσει η σημεία πήγα να ψαρώσω. Και πολύ μάλιστα. Εντάξει, <laughs> <laughs> πήγα να ψαρώσω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. <laughs> αν, αν γινόταν κάτι τέτοιο απίστευτο. Οκ, okay, inform, το δέχομαι, βέβαια μπορεί να έχει και κάτι καλό μέσα, ίσως, δεν ξέρω. Uh, έχει, 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 έχει cross, έχει cross 88, οκ. Okay. Και μετά έχει 84. Κάποιο duplicate έχουμε duplicate, δεν έχουμε κάποιο σημαντικό duplicate. Πήγε να γίνει, πήγε να γίνει. Έτοιμα και τα marquee matchups. 5 tradable πακέτα. Το δεύτερο μισό το rewards για μένα πλέον κάθε πέμπτη. Small prime gold, small rare gold, prime electrum, small electrum και mixed players pack. Ξεκινάμε το mixed players. Δεν έχουμε προβολή. Βραζιλία goalkeeper θα είναι ο Neto, θα είναι ο Neto. Πάμε το small electrum players pack. Ξεκινάω με silver εδώ, face card, τρομερό. <laughs> το αφήνω να το δούμε. Alex Garcia, ωραία, 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 μια χαρά. Τώρα θα ανοίξω το small prime gold players pack. Έχουμε προβολή. Goalkeeper, θα είναι ο θα είναι ο είναι boards, ο Το δέχομαι. Και τώρα μείνανε δύο πακέτα, το Small Rare και το Prime Electrum. Ανοίγω το Prime Electrum το οποίο έχουμε προβολή θα board chest τουλάχιστον CB. Η Ισπανία είναι ο Πικέ, είναι στο board, 83. Δεν έχω πετύχει ακόμα κάποιον παίκτη που θα πω ότι βγάλαμε κάποια insane coins, αλλά εντάξει, δεν έχουμε πακέτο τόσο άσχημα τα πακέτα προ το παρόν. Έχουμε, είμαστε στα boards, αυτό είναι σημαντικό. Και τελευταίο, το small rare gold. Να δούμε, έχουμε προβολή και εδώ. Ιταλία, CB. Bastoni, Α, Αυτό είναι το σημερινό profit. Τουλάχιστον από τα πακέτα των ε, Marquis Mansaps. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία ανέβηκα στο Elite Division. Είχα πουλήσει τον Vinicius γιατί χρειαζόμουν να τα κουνούν για να κάνω κάποια πράγματα στο club. Ο Σιμών παίζει εδώ με το ένα chemistry του και δούλεψε. Εννοείται πω θέλω να κάνω κάποιε αναβαθμίσει στην ομάδα, καθώ ακόμα δεν εμπιστεύομαι το Mendy Santa και θέλω να κάνω αλλαγέ όπω και τον Σιμών και τον Άβυλα. Αλλά με αυτή την ομάδα πήγα στο link και με την συγκεκριμένη ομάδα έκανα την άνοδό μου. Κάτι να αλλάξει like και μια γραφή στο κανάλι αν τα πήγατε καλύτερα από μένα στα Rewards. Και αν θέλετε να δείτε την τακτική που χρησιμοποιώ, τότε δείτε αυτό το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σα. Και εμεί ομάδα θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο ή live stream.